Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω τους συνδυασμούς, τους περίεργους που κάνει η ζωή μας. Απλώς λέμε ότι το μυαλό ενός άνθρωπου που σκέφτεται δεν είναι δυνατόν να τον οδηγεί 4-5 ώρες σε ένα κρεβάτι. Εμένα ποτέ δηλαδή μπορεί να γουστάρω να είμαι φτιαγμένος. Δεν μπορώ να διαρκέσω παραπάνω από μερικά λεπτά. Δηλαδή θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Θεωρώ μαλακία μου να είμαι σαν κρεβάτι. Κάντε ντάκα, ντούκα, ντάκα. Δεν μπορώ, ναι. Είναι ανεξέλεγκτο αυτό. Δεν μπορώ να το ελέγχω εγώ. Θέλω πολύ. Δηλαδή, αν μου φέρει μια γκομενά, θα πω πω, γουστάρω και να πάμε να πούμε. Αλλά για 3 λεπτά. Όχι, θέλω να κάτσω 4 ώρες, 4 μέρες. Όμως, όταν τελειώσει. Ο εγκέφαλός μου δεν μου επιτρέπει όμως. Θα έχει τις παραφιάδες του, οι οποίες θα κάνουν κάτι και στα 3 λεπτά θα πω πούσε ρε. Γιατί με εγκαταλείπεις, θα μου πει γιατί τώρα πάει να παίξει πιάνο ή πήγαινε να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να μαλακίζει άλλο εδώ. Τώρα δικαιολογήστε το βιβλικό ρητό. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Όχι, ποτέ. Γιατί? Δεν μπορώ. Γιατί εκείνοι έχουν θέλα... κληρονομήσει ήδη τη βασιλεία του σεξ. Δεν θα ήθελα να είμαι μακάριος. Θεός χωρίστον. Δεν θα ήθελα να είμαι μακάριος ούτε πτωχός το πνεύματι. Έχοντας γνωρίσει το τι είναι να βασανίζεσαι από τις σκέψεις και να υποφέρεις από σκέψεις που σε κάνουν δημιουργικό. Δεν θα ήθελα ποτέ να το ανταλλάξω με το να είμαι ένας άνθρωπος ήρεμος, ευτυχισμένος, χαμογελαστός, που δεν σκέφτεται και άλλα είναι απλά ευτυχισμένος. Δηλαδή, τα συναισθήματα που νιώθω μέσα στην τρέλα μου και μέσα στο συνεχές ψάξιμο που μου συμβαίνει, με εξητάρει τελικά. Αν γιατί, και μου βγαίνει σε κακό. Γιατί υπάρχουν δύο ειδών οργασμοί, Νίκο. Γιατί υπάρχει ο οργασμός της δημιουργίας ο δικός σου, υπάρχει και ο φυσιολογικός οργασμός και είναι πολύ φυσικό να τον θέλεις τον οργασμό της δημιουργίας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν το έλεγχω εγώ, Νίκο. Είναι, το μυαλό σου δουλεύει μόνο. Μιλάμε για ταλέντο, ξέρεις, λένε ταλέντο. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό που έχω εγώ είναι ταλέντο. Τι είναι? Δεν ξέρω. Δεν θα το έλεγα ταλέντο. Ταλέντο είναι. Το να έχεις κλείσει σε κάτι, έτσι, και η οποία κλείσει, η άνοδό σου είναι σταδιακή. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, ότι όταν αλλάζεις απότομα από μια κατάσταση σε μια άλλη κατάσταση, αυτό δεν είναι ταλέντο. Αυτό είναι ξαφνικά, αυτό που λέμε διάσπαστο, κάτι συμβαίνει και είσαι άλλος άνθρωπος. Κάτι συμβαίνει, δηλαδή είναι σχιζοφρενικό, δεν είναι ταλέντο το να κάτσεις, να μου δώσεις ένα βιολί και να αρχίσω να παίζω, χωρίς να ξέρω τι είναι το βιολί. Έτσι. Τότε αρχίζεις και πιστεύεις ότι σε μια περασμένη σου ζωή δεν ξέρω. Ήσουν ένα βιολιστής. Πιθανό, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί εμένα με τη μουσική δεν είναι το φυσιολογικό τρόπο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο με ταλέντο. Έτσι. Ένας ταλαντούχος μπορεί να πάει στο 2, να αρχίσει να παίζει πολύ καλά πια, να πούν τι ταλέντο το παιδί. Το να συχαίνεσαι την όπερα όπως εγώ ή να συχαίνεσαι την κλασική μουσική όπως τη συχαινόμουν εγώ. Ξαφνικά στα 18, επειδή συχαινόμουν το πιάνο. Κυριολεκτικά το συχαινόμουν. Δηλαδή, το βλέπεις και πάθαινε. Συχαινόμουν. Εγώ ήμουν ένας ντραμίστας, ένας τρελός που κοπάναγα τούμπανα, ας πούμε. Και ξαφνικά άνοιξα ένα πιάνο, ένα μεσημέρι, και χωρίς να ξέρω γιατί, κάθισα στο πιάνο και άρχισα να παίζω πιάνο όπως παίζω τώρα ακριβώς. Δεν έχω προχωρήσει ούτε ένα βηματάκι όπως έπαιζα τότε που ήμουν 18 χρόνια όταν άρχισα το πιάνο και άρχισα να συνθέτω κλασική μουσική την οποία συχαινόμουν. Και άρχισα να παίζω με τα 10 δάχτυλα, όπως παίζω τώρα, και ήταν από αριστερά η θεία μου και δεξιά η ξαδέρφη μου. Ακόμα δεν πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί παίρνω τηλέφωνο και λέω πώς λέω μαλακίες, ρε θεία, ας πούμε. Μήπως να θυμάμαι λάθος. Μήπως λέω μαλακίες μέσα στην τρέλα μου, λέω κουταμάρες. Όχι, λέω όντως συνέβη. Κάθισα και άρχισα να παίζω και να συνθέτω ένα τρομακτικά δύσκολο τραγούδι, κατά τραγούδι. Κλασική μουσική ήταν, σου λέω. Θα μπορούσε να είναι Σοπέν, ας πούμε. Εκ του μειώντος έτσι, στα καλά καθούμενα. Ένα τρελό άτομο το οποίο έπαιζε κλασική μουσική με 10 δάχτυλα πρώτη φορά σε ένα πιάνο. Είναι αυτό δεν είναι ταλέντο. Αυτό που λες, όχι απλώς δεν είναι. Και μια πανδύσκολη μουσική, πολύ μπερδεμένη μελωδία. Αλλά είναι, δεν είναι ταλέντο. Αλλά δεν είναι παραψυχολογικό φαινόμενο. Μπορεί. Δηλαδή, αν κάποιο που ασχολείται με την παραψυχολογία του λέγε ότι δεν είχα ακουμπήσει ποτέ πιάνο και αντίθετα το συχαινόμουν το πιάνο. Ναι, ναι. Και μόλις έβαλα τα χέρια μου πάνω στα πλήκτρα, συνέθεσα και έπαιξα ένα κομμάτι, θα σου έλεγε αγόρι μου. Πήγε να κάνει μια αναδρομή σε μια περασμένη λέω, ζωή. Στορκίζομαι τώρα πέρα από το καλαμπούρι που κάνουμε. Όχι, δεν είναι καλαμπούρι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Εγώ ακόμα, επειδή καμιά φορά έχω φλασάκια και δεν ξέρω τι μου γίνεται, παίρνω να ρωτήσω την ξαδέρφη μου αν όντω συνέβη αυτό ή αν λέω κουταμάρε. Και μου λέει: όχι, όντω συνέβη, ήμουν εκεί. Και ήρθε και η μαμά μου μετά και μετά μου αγόρασα ένα πιάνο. Την άλλη μέρα,
Όπαξα συνθέτω, σαν τρελό. Έγραφα μουσική συνέχεια. Επί 10 χρόνια. Και αυτό χωρί να μάθει μουσική, χωρί να μάθει να γράφει. Μετά πήγα στο 2. Αυτά δεν τα έχω πει ποτέ. Πρώτη φορά τα λέω σε έναν. Και πήγα στο 2. Μετά πήγα σε ένα 2. Όπου δεν καταλάβαινα, ήμουν σαν ηλίθιο. Μου λέγανε ντο και έλεγα γκάγκα. Δεν καταλάβαινα στη ζωή μου τίποτα. Τίποτα. Ρε εσύ πάλι να πούμε. Τίποτα. Με πήγανε σε άλλο 2. Τίποτα. Φέρανε μια τρελή σπίτι. Υπήρχε πεθάνει το Θεό χωρέ την. Μια μουρλή. Δεν την πέθανε εσύ βέβαια. Όχι, ήταν τρελή από χέρια. Ήταν τρελή. Έπρεπε να δει συνέβρεση τρελή και καρβέλα. Σε ένα πιάνο καθόμουν και μου έλεγε Μόργαν, 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 Μόργαν. Γνωρίστε. Μόργαν, Μόργαν, Μόργαν. Την Μπόλκα. Μου λέγε παίξε την Μπόλκα. Μόργαν, 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 Μόργαν. Η οποία ήταν συνέχεια στο έτσι μου λέει τι ώρα, τι ώρα, τι ώρα, τι ώρα είναι. Σε έλεγα δεν ξέρω τι ώρα είναι, τι ώρα. Βρέχει, 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 βρέχει. Μια τρελή η οποία μου έλεγε την Μπόλκα, την Μπόλκα, την Μπόλκα, βρέχει, 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 τι ώρα είναι, πάρε την ομπρέλα, πάρε την ομπρέλα. Και εγώ προσπαθούσα να παίξω την Μπόλκα την στιγμή και μου έλεγε αν βρέχει τι ώρα είναι και αυτό το πράγμα, μια μουρλή. Και θυμάμαι ότι μου έμαθε την Μπόλκα, την Μπόλκα, την Μπόλκα. Και έμεσα τα δάχτυλά τη εγώ τι έκανε, τα άκουγα και μετά το έπαιξα και μου λέει πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Λέω πού είμαι, πού είμαι, πού είμαι. Μου λέει έχουμε γυρίσει σελίδα, έχουμε γυρίσει σελίδα. Εγώ έπαιζα μάλλον και μόνο με το μυαλό. Είχε φύγει σελίδα, δεν μπορούσα να διαβάσω, δεν καταλάβαινα. Και μετά πήγαινε σε ένα άλλο 2, όπου έκλεψα ένα φλάουτο. Και αν με ακούει αυτό τώρα θα με κυνηγήσει, ήταν καλό φλάουτο. Έκλεψα το φλάουτο και έφυγα εν μέσω μαθήματο. Του λέω πάνω να κατουρίσω. Πήγα μέσα, έκλεψα ένα φοβερό φλάουτο του 1789, θα το σκοτώσω να ακούσει. Το πήρα και έφυγα. Το είχα ακόμα. Αυτό λέγεται χρησιμοποιησία, δεν στο δίνω και αν το θες. Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια. Μία παράβαση των 10 εντολών, το κλέψες, και όχι μόνο. Έχω κάνει πολλές παραβάσεις των 10 εντολών. Θα πάμε πιο κάτω. Σου αλλά... ξεφτύλεις και τις 20 από τις 10. Το μόνο που δεν έχεις, το μόνο που δεν έχεις κάνει είναι δεν έχεις φωνεύσει. Τουλάχιστον με τον ορθόδοξο άνθρωπο. Τρόπο. Ναι. Ακόμα όχι. Έχεις φωνεύσει τραγούδια. Σκοπεύω αργότερα. Έχεις φωνεύσει τραγούδια όταν το ερμηνεύεις. Αυτό ναι. Εκεί, εντάξει, πάει και αυτή η εντολή. Δεν είναι άνθρωποι. Ναι, καμιά φορά τα τραγούδια έχουν μεγαλύτερη ζωή και μεγαλύτερη ευαισθησία από τους ίδιους τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν τραγούδια που ζουν, ας πούμε, 40, 50, 100 χρόνια όταν οι δημιουργοί τους έχουν πεθάνει, οι πρώτοι εκτελεστές έχουν πεθάνει. Αλλά κάτσε να μείνουμε για σε εκείνο το θέμα, γιατί εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, το ταλέντο που έχει. Δεν μπορείς να μάθεις μουσική, λοιπόν. Ναι, δεν μπορείς να μάθεις την τυπική μουσική. Στο σχολείο, είχαμε κάποιον που τον λέγαμε Λαλάκι. Λαλάκι, αν με βλέπεις, σε μισό, αλλά μου είχε ρίξει πολύ ξύλο Λαλάκι. Ο Λαλάκης, ο οποίος έλεγε, δώσ' μου το χεράκι, Νίκο, μου λέει, διάβασέ μου, καρβελά, και έλεγα εγώ. Ντο, ρε, σι. Και μου πήρε το χέρι, μου λέει, Λαλάκη. Δεν έλεγε, όχι, 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 δώσ' μου το χέρι. Τα χρόνια εκείνα, όχι, δεν σου κάνω τίποτα, λέω, εδώ είναι το θρανείο, έτσι, και μου λέει, δεν σου κάνω τίποτα, σε φοβιτσιάρι. Δεν ξέρω, γιατί έχω ιδιαίτερη εκπάθεια στα χέρια μου. Για να καταλάβεις, μου έκανε. Έκανα στο θρανείο εδώ πέρα, μέτρα και έργο. Ντακ! Του, του, τα, τα. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κατάλαβα. Ο Λαλάκης λοιπόν μου είχε σπάσει το χέρι πάνω στο θρανείο μετρώντα, α πούμε. Κατάλαβα. Είχα κάτω από τη βάση. Εγώ θα μάθω μουσική, σε διαβεβαιώ. Δεν μπόρεσα να μάθω τίποτα. Η Άννα μου έφερε την αδερφή τη στη Λία να με διδάξει. Μου έκανε παραθυράκια, κοτούλε, όλε τι μαλακίε για να μάθω. Σαν ηλίθιο παιδί, όλο χαρά γεμάτο. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν μπόρεσα ποτέ να μάθω. Καθόλου, δεν ξέρω ούτε μία νότα. Ξέρει ποια είναι η λύση σου. Το πρόγραμμα αυτό του κομπιούτερ που εσύ παίζει και εκείνο σου γράφει τι νότε. Μα αυτό σου λέω. Δεν... Καταλαβαίνω το έχω μέσα στο μυαλό μου. Τα ακούω. Εσύ η διεργασία τη μουσική πώ είναι, δηλαδή. Ακού τη μελωδία στο μυαλό σου. Ναι. Και τη μεταφράζει σε κινήσει, τα δάχτυλα στο πιάνο. Ναι. Δεν ψάχνω να βρω. Πολύ σπάνια κάθομαι και ψάχνω. Και πώ γίνεται ένα άνθρωπο να γράφει τόσο πιασάρικα τραγουδάκια που ακόμα και όταν γράφει ανοησίε, α πούμε μακαρόνια με κοιμά, να ξεσκίζουν εμπορικά. Πώ γίνεται. Δεν είναι συνταγή γιατί σε ρωτάνε αυτές τις τυπικές ερωτήσεις. Αυτό ίσως είναι θέμα εξυπνάδας. Είναι θέμα εξυπνάδας στο στίχο. Δηλαδή, ναι, γιατί η μελωδία δεν μπορείς να τη βάλεις σε φόρμα εξυπνάδας, δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι, όταν γράφεις ένα όχι, τραγούδι. Όχι, υπάρχει αυτό, μπορεί να βάλεις και μια. Άρα μπορείς να είσαι τραγουδοποιός, με άλλα λόγια. Ναι, μπορώ να είμαι και τραγουδοποιός. Που δεν είσαι όμως κατά βάση. Δηλαδή, όχι, δεν υποφέρω, υποφέρω. Δεν είσαι τραγουδιστής γιατί υποφέρεις όταν τραγουδάς σε κέντρο. Γενικώς υποφέρω. Ναι. Με τι δεν υποφέρεις, Νίκο. Α με έχει απόψει το φόσκολο. Ως τι, ως τι, πρωταγωνίστρια. Φυγή έμπνευσης για την επόμενη λάμψη. Μόνο που εμένα δεν μου αρέσουν οι λάμψεις, να είναι σκοτεινό το έργο. Πες μου λοιπόν, όταν υποφέρεις με το που εμφανίζεσαι στο κέντρο για ένα μήνα. Δεν υποφέρω, μωρέ, ξέρεις τι παθαίνω. Δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν είναι που δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει, δεν κάνω τίποτα που δεν μ' αρέσει. Απλώς μ' αρέσει να το κάνω για λίγο. Καμιά φορά το λίγο δεν ξέρω πόσο είναι. Δηλαδή, όταν το συμβόλαιό μου λήγει σε ένα μήνα,
Το λίγο για μένα μπορεί να είναι τρεις μέρες. Μετά έχω υπογράψει συμβόλαιο. Πού να ξέρω ότι ο μαλάκας στις τρεις μέρες θα μου έχει τελειώσει εμένα, ναι. Διότι πρέπει να λέω τα ίδια πράγματα. Και δεν μπορώ να λέω τα ίδια πράγματα. Υποφέρω. Επειδή δεν είμαι τραγουδιστής, είμαι νευρικό πλάσμα το οποίο θέλει να κάνει συνέχεια άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να κάθομαι και γι' αυτό και κάνω συνέχεια βλακίες για να αλλάζω εκεί πέρα, για να μην τρελαθώ ίδιος. Τα αλλάζω τα κομμάτια, αλλάζω τα λόγια, δεν ξέρω τι κάνω γενικώς. Αυτό όμως διασκεδάζει και τον κόσμο. Δηλαδή, λυτρώνομαι κι εγώ και διασκεδάζει και ο κόσμος, διότι σου λέει: τι κάνει, νομίζω ότι έχω το προγραμματισμένο. Ναι, τι καλά προβαρισμένο είναι, προβαρισμένος. Τι ωραίο σενάριο που έχει. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ούτε βγαίνει, ούτε ξέρω τι λέω, ούτε θα πω, ούτε τι κάνω. Γενικώς είναι όπως μου τη δώσει. Με τι θα ήσουν απόλυτα ευτυχής, με ποια μουσική θα ήσουν απόλυτα οργασμικά ευτυχής. Χαμογελάς με αγγελικό χαμογελό. Γιατί είναι αστείο να πούμε. Με ποια μουσική. Τι, αν έφτιαχνες, τι θα ήσουν πολύ ευτυχής. Ήσουν ευτυχής όταν έκανες τους δαίμονες, έτσι δεν είναι. Πολύ. Η πρώτη φάση ζωή μου που ήμουν ευτυχισμένος. Θυμάμαι ότι είμαι μονίμως, είμαι ένα άτομο το οποίο παραπονιέται συνέχεια. Γι' αυτό ο Θεός θα μου στείλει καμιά. Έτσι θα με καταραστεί, να πούμε. Διότι συνέχεια δεν είμαι ποτέ καλά. Πολύ σπάνια να πιάσει και να με δεις έτσι χαμογελαστό ή καλοσυνάτο. Είμαι το Θεό τον αναφέρεις επί την ευκαιρία απροπό ή. Με λέω καμιά φορά και με λέω και Νίκο, να πούμε. Λοιπόν, ναι, όχι, γιατί σου έλεγα. Ήταν πολύ ο Πουάν που λένε το πράγμα. Ήταν σε νιάν, αλλά πολύ στη θέση του. Αυτό που σου έλεγα είναι το Θεό το αναφέρεις απροπό ή το πιστεύεις. Όταν λες ο Θεός θα μου στείλει. Βεβαίως και δεν πιστεύω. Από την έννοια που πιστεύουν ίσως οι πολλοί πιστοί, ας πούμε, να φτάσουν μετά τα 70, θα πιστεύω κι εγώ πως πιστεύει η γιαγιά μου. Γιατί λένε ότι οι δημιουργοί είναι βαθιά θρήσκοι. Πιστεύω ότι όλοι γινόμαστε θρήσκοι πρώτου θανάτου, προ μεγάλων ασθενειών, όλες τις άλλες ώρες κατά στα μούτρα μας. Πάμε παρακάτω. Έκλεισε παρένθεση. Ναι, έκλεισε παρένθεση. Επειδή γκρινιάζεις λοιπόν, και επειδή μονίμως είσαι δυσαρεστημένος. Μου πες κάτι μ' αρέσει με κάθε. Σε ποιο είδος είσαι ευτυχής. Όταν ήμουν 8 ή 9 ή 10 ετών, κάτι που εκεί κοντά, είχα πει στη μαμά μου, χωρίς να ξέρω γιατί, αφού συχαινόμουν την όπερα, της λέω μια μέρα θα με βλέπεις μόνο μέσα από γραμματής και εγώ θα γράφω όπερες. Τέτοιο καβαλημένο καλάμι, είπε στη μέρα τέτοιο πράγμα. Παιδί. Ναι. Το φοβερό μου ποιο είναι, το να πεις ότι θα σε βλέπω γραμματής. Εντάξει. Της είπα ότι θα γράφω όπερες. Γιατί να πω ότι γράφω όπερες εγώ. Τι με οδήγησε. Θα μπορούσα να της πω ότι εγώ θα γίνω μεγάλος ροκάς. Η προηγούμενη ζωή σου. Η προηγούμενη ζωή σου. Έχεις διαρροές από στην προηγούμενη ζωή σου. Ένας υδραυλικός, παρακαλώ. Κύριε Λουγκάρη, άγια ζωή. Και τη μία σε παίρνω σοβαρά, την άλλη σε παίρνω αστεία. Δεν ξέρω πώς να σε πάρω, παιδάκι μου. Πάρε με, αγάπη μου. Πάρε με. Ποτέ δεν έχει πάρει άντρα. Έλα, αγάπη μου. Είσαι και τρίλαθος, δεν θα το καταλάβω. Έτσι. Ούτε κι εγώ τίποτα. Κοίταξε, μπορεί να μην σε πονέσει η διάρκεια, αλλά θα σε πονέσει σίγουρα το μέγεθος. Μεγάλε. Μεγάλε. Αν και έκανε το πολλό το F, είναι η μόνη περίπτωση και εν το πολλό το F. Και κύριε Πούστη. Συγγνώμη για τους μικρό έτσι, αλλά καμία γυναίκα μέχρι τώρα δεν είχε. Πάμε στις όπερες. Υπάρχει μια καινούργια εκπομπή που θα λέγεται Viva FIFA. Βίβα τούτα. Βίβα μπάρα υπάρχει. Αυτό το λένε οι γυναίκες όλου του κόσμου. Α, ωραία. Πες μου λοιπόν, πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχουν διαρροές από μια περασμένη ζωή. Ναι, η όπερα τριγυρίζει τη ζωή σου πάρα πολύ. Για να πω αυτό το πράγμα. Ναι, σαν κοράκι την τριγυρίζει τη ζωή σου η όπερα. Δεν μπορεί να φανταστεί τι αισθάνομαι όταν κάθομαι στο πιάνο να γράψω τέτοια πράγματα. Τι. Όπου κάθομαι όλη τη μέρα αυτό κάνω. Γράφω όπερες. Όπερα. Αυτό πράγμα με κάνει το μόνο που με κάνει ευτυχισμένο. Και να περπατάω. Λες σε περασμένη σου ζωή να ήσουν ένα συνθέτης που γράφει όπερες. Και να έχεις δραπετεύσει σε αυτή τη ζωή και λόγω αναγκών να μεταφράζεις το ταλέντο σου σε τραγουδοποιό. Ο μόνος δρόμος θα μπορούσε να με κάνει σκεφτεί ότι κάτι περίεργο μπορεί να υπάρχει, μπορεί και να υπάρχει. Είναι ο τρόπος που άρχισα να παίζω μουσική. Σου λέω, επιμένω. Ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Το γεγονός ότι άρχισα να παίζω πιάνο με τον τρόπο που άρχισα. Ότι κάθεσαι ένα πιάνο και άρχισα να παίζω με τα 10 δάχτυλα πιάνο. Αλλά μπορώ εγώ να καταθέσω. Μια μουσική την οποία δεν ούτε ήξερα ούτε μου άρεσε. Εγώ μπορώ να καταθέσω σαν μάρτυρας υπερασπίσεως δικό σου. Επειδή έχω ακούσει την τελευταία σου όπερα, αυτή που σε έκανε ερημίτη, που σε έκανε να φύγει από την Αθήνα, να πα στο Λονδίνο για να γράφει μέσα στην ατμόσφαιρα που μπορεί να δημιουργήσει. Συνεφιασμένη, σκοτεινή. Χωρίς ήλιο,
χωρίς προκλήσεις και τέτοια πράγματα. Μπορεί να ακούγεται περίεργο για τον κόσμο, αλλά ο Νίκος ο Καρβέλας έφυγε από την Αθήνα και διάλεξε το Λονδίνο για τόπο δημιουργίας για να είναι κάτω από την πίεση, τη συναισθηματική, μιας γκρίζας ατμόσφαιρας. Άκουσα λοιπόν αυτή την όπερα σου και όπως όλοι οι σκεπτικιστές άνθρωποι, πριν μου παίξεις κομμάτια σου έλεγα, τώρα ο τύπος που γράφει ας πούμε το 13 φορές το μήνα, 72 φορές την εβδομάδα και όλα αυτά τα πράγματα, ή μακαρόνια με την άλλη. Μιλάς, μία φορά το μήνα πολύ. Αυτή είναι η προσωπική ιστορία της ζωής σου. Τι σκατά μπορεί να έχει φτιάξει σε ένα τόσο δύσκολο, στριφνό, κλασικό είδος. Και όταν μου έπαιξε τις πρώτες 5 μπάρες από την εισαγωγή, είχα αρχίσει ήδη να πιστεύω ότι είσαι χαραμισμένο ταλέντο. Όχι επειδή το ταλέντο σου αναγνωρίστηκε, γιατί σε τραγουδάει ολόκληρος κόσμος, ας πούμε, αλλά γιατί εκεί υπάρχει ένα άλλο θείο δώρο που έχεις, που είναι να γράφεις συγκινητική, συγκλονιστική μουσική. Αυτό που έγραψες και που άκουσα είναι πραγματικά δυνατό πράγμα. Πράγμα που δικαιολογεί την απόφασή σου να εγκαταλείψεις τα εγκόσμια και να αποσυρθείς σε αυτό το ίδιο δημιουργίας. Και δεν στο λέω για να μου πεις ευχαριστώ, γιατί ξέρεις ότι είσαι χωχεσμένο. Και φαντάζομαι ότι με έχεις κι εσύ. Αλλά ήταν πολύ δυνατό είδος δημιουργίας. Ασυμβίβαστο με τα εμπορικά μεν, αλλά ελαφρά τραγουδάκια που έχεις γράψει.